Δεν μιλούσα για ευθύνες αλλά για αρμοδιότητες, ξεκαθάρισε σήμερα ο Δήμαρχος Ερών Αλεξάνδρος Χρυσάφης σχετικά με το θέμα που προέκυψε μετά την ισχυρή νεροποντή των προηγούμενων ημερών. Μίλησε αποκλειστικά για αρμοδιότητες που υπήρχαν και για τον καθαρισμό και για τα αντιπλημμυρικά. Οι ευθύνες, η λέξη ευθύνη είναι βαριά λέξη. Η αρμοδιότητα είναι αυτή η οποία προσδιορίζει το τι θα πρέπει να κάνει ποιος. Και αυτό το οποίο είπα σε κάθε περίπτωση από το συμβάν και μετά είναι ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο είναι τι θα γίνει στο μέλλον. Ο κύριος Χρυσάφης είπε ότι όλα γίνονται για το καλό των δημοτών και αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Το περιέγραψα με τους νόμους, με τις διατάξεις και από εκεί και πέρα ξεκαθαρίσαμε το τοπίο θεσμικά. Τώρα, υπάρχουν προφανώς διαφορετικές προσεγγίσεις, αυτό είχα να κάνω. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει τώρα είναι σε συνεργασία με την περιφέρεια να προσπαθήσουμε να βρούμε άμεσα λύση και να θωρακίσουμε τους ερέους από την επανάληψη ενός τέτοιου γεγονότος. Δεν θα επιτρέψουν να μπει το θέμα πάλι σε καλένδες και σε επίπεδο αρμοδιοτήτων και μόνο αυτών. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Ερών αποκάλυψε ότι θα υπάρχει συνάντηση τις επόμενες μέρες με τον Περιφερειάρχη, κύριο Τζιτζικώστα, παρουσία του κυρίου Σπυρόπουλου και ότι υπάρχει καλή συνεργασία. Πρέπει να σας πω ότι ήδη προγραμματίζεται μια συνάντηση που θα γίνει με τον Περιφερειάρχη και με τον κύριο Σπυρόπουλο φυσικά, τον Αντιπεριφερειάρχη, για να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα των κινήσεων από εδώ και πέρα. Είναι πεποίθηση όλων μας ότι θα πρέπει να θωρακίσουμε τους ερέους για το κομμάτι του αντιπλημμυρικού, κρατώντας, η άποψη της Δημοτικής Αρχής αυτής είναι, κρατώντας και αυτή την υπέροχη κοιλάδα σε λειτουργία, σε ύπαρξη. Η προσέγγιση μας είναι διαφορετική. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για επικαιροποίηση της μελέτης της αντιπλημμυρικής, αλλά πάντα σε συνεργασία με την περιφέρεια. Ο τρόπος είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί, πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να το βρούμε, γιατί τον σειραίο πολίτη δεν τον ενδιαφέρουν οι αρμοδιότητες, τον ενδιαφέρει το να έχει πρώτον να είναι ασφαλής και δεύτερον να μην χάσει και αυτό το υπέροχο μέρος το οποίο έχουμε όλοι και το χαιρόμαστε όλοι.